Σήμερα θέλαμε να σας περάσουμε εικόνες καλοκαιρινές, αλλά όχι στη θάλασσα, μέσα στον Πεφιά. Στο Ξυλόκαστρο βρισκόμαστε, στον όμορφο Πεφιά μας βρισκόμαστε. Εδώ βλέπουμε παιδιά τα οποία δουλεύουν εδώ και 10 μήνες. Είναι ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Μέσω δασαρχείου, τα παιδιά εδώ καθαρίζουν τον Πεφιά. Έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα από πέρυσι τον Ιούλιο και συνεχίζουν. Βλέπετε, ο Πεφιάς είναι μεγάλης έκτασης και βεβαίως δεν είχε καθαριστεί καθόλου αυτά τα χρόνια. Τα παιδιά λοιπόν δουλεύουν εδώ ανελιπώς. Για να πάμε να μιλήσουμε κοντά μαζί τους. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε εδώ? Για πείτε μας έτσι με λεπτομέρειες. Προσπαθούμε λίγο να φτιάξουμε τον Πεφιά. Ήταν εγκατελειμμένος χρόνια, ξερά κλαδιά βγάζουμε, χορτάρια. Κλαδεύουμε τα δεντράκια, φυτώρια, κάνουμε αναδάσωση, τα ποτίζουμε, τα φροντίζουμε. Φυτεύετε κιόλας? Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό μέσω του δασαρχείου λοιπόν. Ναι, ναι. Η παρουσία του δασάρχη είναι εδώ, σας επισκέπτεται? Εννοείται, μας δίνει οδηγίες τι να κάνουμε. Βάσει των δικών των οδηγιών δουλεύουμε. Από την πλευρά του Δήμου? Είναι ο υπεύθυνος εδώ, ο Γιώργος, ο κύριος Γιώργος. Εσείς εδώ τα καθαρίζετε αυτά και πριν λίγες μέρες βλέπαμε για αρκετές μέρες, δηλαδή βουνά από ξερά χόρτα. Αδυνατούσε ο Δήμος να έρθει να τα πάρει? Προφανώς, γιατί και τώρα ξέρονται πολύ γρήγορα λόγω της θερμοκρασίας. Ήρθε, τα πήρε, για να μην κάνουμε εστίες πυρκαγιάς μόνοι μας. Ναι. Γιατί είμαστε μέσα σε μια περίοδο επικίνδυνη. Καθαρίστηκε, ναι. Καθαρίστηκε. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο ξερόχορτο. Αλλά από ό,τι μου είπες και λίγο πιο πριν, ότι πλέον δεν θα καθαρίζεται άλλα ξερά χόρτα. Θα σκαλίζουμε. Σκαλίζουμε και ποτίζουμε όσο να περάσει επικίνδυνη θερινή ζώνη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Για πείτε μου δύο λόγια έτσι για τον Πεφιά μας. Ο Πεφιάς είναι ένα από τα ωραιότερα δάση που έχει εδώ πέρα η Κορινθία. Είναι τιμή μας που δουλεύουμε στο ωραίο Ξυλόκαστρο. Από πού είσαστε? Είμαι από το Χιλιομόδι, Κορινθίας. Και εγώ αγρότης είμαι. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν το περίμενα ότι θα μου δινόταν μια τέτοια ευκαιρία. Και είναι τιμή μου που είμαι και εγώ εδώ πέρα μαζί με τα παιδιά και καθαρίζουμε, βγάζουμε τα καινούργια πευκάκια από κάτω, τα φυτεύουμε και μετά έστρα τα μεταφυτεύουμε κανονικά. Κάνουμε και αναδάσωση. Φυσική αναδάσωση δηλαδή. Βγάζουμε τα μικρά δηλαδή φυτωριάκια και να τα... Εκτός ότι... Βρίσκουμε ένα και μικρό πεφτά και το βάζουμε σε μεγαλύτερη, τα... σε μικρή γλάστρα μέχρι που να γίνει και να ξαναφυτευτεί. Βγάζουμε πάνω από τα πεύκα, γιατί τα πεύκα τα έχουν βγει πάνω από τα φυτά αυτά, το αρκουδόβατο αυτό γενικά. Αλίσβατος. Έχει πνίξει στα περισσότερα δέντρα, δεν ήταν έτσι εδώ μέσα, ήταν πολύ χάλια εδώ πέρα η κατάσταση. Κάνατε πάρα πολύ δουλειά, γιατί το βλέπω επειδή... Έχει γίνει αρκετή καλή δουλίτσα, αλλά τώρα η ζέστη μας επηρεάζει και λίγο. Σίγουρα. Το πρόγραμμα αυτό είναι μέχρι και τον Οκτώβριο νομίζω. Ναι, ναι. Μέχρι και τον Νοέμβριο είναι. Επομένως μία μικρή παύση όσον αφορά τα ξερόκλαδα, για να μην τα κόβετε τώρα επειδή είναι επικίνδυνη περίοδος τώρα το καλοκαίρι για δημιουργία φωτιάς. Αλλά όμως εσείς παραμένετε να φροντίζετε τα μικρά και τα μεγάλα φυτά. Ναι, γιατί έχει και μικρά πευκάκια. Θέλουν πότισμα αυτά, τα αναφυτεύουμε και μετά μπαίνουν καινούργια πάλι κανονικά όπου μας λένε. Υπάρχουν γέρικα πεύκα τα οποία θα πέσουν από Σεπτέμβριο και θα μπουν στη θέση τους καινούργια. Εγώ είμαι από Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας. Ερχόσαστε από τους Αγίους Θεοδόρους καθημερινά εδώ? Ναι. Για πείτε μας, πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία? Η διαδικασία που βλέπετε και που κάνουμε θεωρώ ότι είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε τώρα και έρχονται και μελλοντικές γενιές. Okay. Και τι είναι εκεί θα αφήσουμε πίσω μας. Okay. Το τι θα αφήσουμε πίσω μας βέβαια εξαρτάται από όλους μας. Όσον αφορά από εμάς, παράδειγμα που βλέπετε, καθαρίζουμε και καθαρίζουμε με τρόπο και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί ο Πεφιάς είναι δάσος το οποίο δεν είναι δάσος κοσμικό με την έννοια ότι θέλει να το καθαρίσουμε τελείως και να το κάνουμε τύπου κάμπικ. Είναι ένα δάσος το οποίο έχει πολλούς ζωντανούς οργανισμούς, όπως παράδειγμα βλέπετε τα σκήνα που δεν τα πειράζουμε, τα οποία είναι αυτά που δίνουν το οξυγόνο στα δέντρα και που κόβουν και τον αέρα της θάλασσας και δυναμώνουν τα δέντρα. Έχουμε βρει χελώνες, έχουμε βρει πολλούς ζωντανούς οργανισμούς εδώ και είναι
είδος προστατευόμενου δάσους ο πευκιάς. Το και λέω... αισθητικό παράλληλα, να ξέρετε. Ναι, το λέω όμως αυτό, το αποδιαφρυνίζω για ποιο λόγο. Γιατί ακούμε πολλές φορές τον κόσμο να περνάει και λέει γιατί δεν το καθαρίζετε τελείως. Δεν είναι, είναι οικολογικό δάσος, είναι προστατευόμενο. Και έτσι οφείλουμε... Και ό,τι οφείλουμε να το φερόμαστε. Φανταστείτε ότι πολλές φορές σκάβοντας υπάρχουν πευκάκια. Η δουλειά μας εδώ είναι πάρα πολύ προσεκτική να μην πειράξουμε ούτε το πευκάκι που θα βγει. Σέβεστε λοιπόν τα μικρά, μικρά φυτά και το μικρό πευκάκι, γιατί ένα πευκάκι για να δημιουργηθεί και να μεγαλώσει πάρα, θέλει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Πάρα πολλά χρόνια, το δείτε. Εδώ αν θέλετε να... Το βλέπετε. Αυτό είναι ένα μικρό πευκάκι. Το οποίο θα το βγάλετε σιγά σιγά και θα το μεταφυτέψετε, έτσι. Σωστά, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχετε δουλίτσα ακόμα να κάνετε. Ναι. Έτσι. Έχουμε δουλειά, έχουμε δουλειά. Δεν ξέρω αν προλάβετε μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Εντάξει. Εμείς... Είμαστε σε μία παράταση, γιατί εδώ δεν είναι για να δούλεψες μία. Δηλαδή, ό,τι έχουμε καθαρίσει πέρσι το καλοκαίρι έχει ξαναγίνει. Ναι. Το δάσος δεν το αφήνουμε στην τύχη του. Χρειάζονται εδώ προγράμματα να δουλεύουν άτομα τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο, ώστε να διατηρηθεί αυτό έτσι που κάνουμε. Γιατί τελείως θα πάει χαμένος ο κόπος μας. Ακριβώς, γιατί κάνατε τόσο κόπο εδώ και πόσους μήνες, αυτό πρέπει να ανανεώνεται. Δηλαδή, το πρόγραμμα αυτό σίγουρα πρέπει να ανανεώνεται, γιατί όπως ανανεώνονται τα δέντρα, πρέπει να ανανεώνεται και η φροντίδα του δάσους. Έτσι. Είσαστε γύρω στα 50 άτομα, από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι, είσαστε ναι. Δηλαδή κάπου 4 ομάδες, 4 με 5 ομάδες. Έχουμε την αμέριστη στη συμπαράσταση του δασαρχείου σε ό,τι κάνουμε εδώ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ό,τι γίνεται. Τίποτα δεν είναι στιγμαίο. Αυτό πρέπει να σας το δώσω να το καταλάβετε. Και όταν φτάνουμε και έχουμε ένα πευκιά, ο οποίος είναι ένα δάσος το οποίο είναι 20 στρεμμάτων και είναι από τα λίγα στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε τι ευθύνη έχουμε όλοι μας που εργαζόμαστε εδώ και μετά δουλειάς. Δηλαδή και όσοι περπατάνε στο δάσος έχουν ακόμα και την ευθύνη για ένα τσιγάρο που θα πετάξουν. Όλοι έχουμε την ευθύνη να κρατήσουμε αυτά τα πράγματα που έχουμε εδώ θησαυρό στα χέρια μας και κληρονομία για τους επόμενους. Πολύ ωραία. Πώς λέγεστε? Ριζόγιαννης Νεκτάριος λέγομαι. Ριζόγιαννης Νεκτάριος λοιπόν από τους Αγίους Θεοδόρους. Η κυρία είναι η Ελένη Ιγαρούφου, εδώ από το Ξυλόκαστρο, να πούμε και τα ονόματα των παιδιών. Και ο κύριος Ανδρέας ο Τσίρτσης από το Χιλιομόδι. Ευχαριστούμε που ήρθατε και που το επιδεικνύετε σαν θέμα για να δείξουμε λίγο σε όλους μας τι ευαισθησία πρέπει να έχουμε για αυτά που ήδη έχουμε και πρέπει να κρατήσουμε.